σημαντικό θέμα για την περιοχή των Τρικάλων, ιδίως το χειμώνα, λόγω των ιώσεων στις μικρότερες ηλικίες. Η διοίκηση του νοσοκομείου προσανατολίζεται στο να επαναλειτουργήσει τα εξωτερικά ιατρεία της παιδιατρικής κλίνικης. Ναι. Είναι αλήθεια ότι εδώ και κάμποσα χρόνια έχει σταματήσει η λειτουργία του τακτικού εξωτερικού ιατρείου της παιδιατρικής και ιδιαίτερα την περίοδο του COVID που λειτουργούσε. Είναι μέσα στις προθέσεις μου και μέσα στο μήνα Οκτώβριο έχουν βρεθεί οι χώροι και με την στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα θα επαναλειτουργήσουμε τα τακτικά εξωτερικά ιατρία σκέψη μόνο 3 φορές την εβδομάδα γιατί είναι και πάρα πολύ πληθυσμός από τις ευπαθείς ομάδες ο οποίος είναι ανεβουλίωστος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν είναι ένα βήμα προς τα μπρος η λειτουργία του τακτικού εξωτερικού ιατρείου της παιδιατρικής κλινικής. Θα εξυπηρετεί και τους υπόλοιπους νομούς, την Καρδίτσα, αν χρειαστεί. Το νοσοκομείο πάντα έχει ανοιχτές τις θέσεις. Όποιος έχει την ανάγκη, τους εξυπηρετούμε όλους.